Ένα μυστήριο ποτάμι βαθιά στην καρδιά του Αμαζονίου που είναι τόσο καυτό που βράζει έκανε έναν επιστήμονα να ταξιδέψει στο δάσος για να βρει την αλήθεια. Ο ποταμός είναι θρύλος στο Περού, αλλά όταν ο γεωφυσικός Αντρές Ρουζό έμαθε γι' αυτόν, σκέφτηκε πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο καθώς απαιτείται τεράστιο ποσό γεωθερμικής θερμότητας για να βράσει ένα μικρό ποτάμι μακριά από κάποιο ενεργό ηφαίστειο. Ωστόσο, ο γεωφυσικός πίστεψε στην ύπαρξη του ποταμιού που βράζει όταν το είδε από κοντά. Ο Αντρές άκουσε πρώτη φορά για τον ποταμό Μαγιαντουγιάκου όταν ο παππούς του του είπε μια ιστορία για το πώς οι Ισπανοί κατακτητές σκότωσαν τον τελευταίο αυτοκράτορα, τον Ίνκας. Η ιστορία θέλει μετά τη δολοφονία τον Ισπανό κατακτητή να αναζητά χρυσό μέσα στον Αμαζόνιο. Επιστρέφοντας από την εξερεύνησή του, μίλησε για μια τρομακτική εμπειρία του. Ανέφερε κάτι για δηλητηριασμένο νερό, έναν άνθρωπο να τρώει φίδια και ένα ποτάμι που βράζει. Το 2011 ο Ρουζό άκουσε πάλι την ιστορία σε ένα οικογενειακό τραπέζι και σκέφτηκε να βρει αυτό τον ποταμό για να ανακαλύψει τι ακριβώς συνέβη. Θεώρησε πως ένα τέτοιο φαινόμενο δεν μπορεί να ισχύει. Στην αρχή ρώτησε να μάθει αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί χωρίς κάποιο ηφαίστειο ή πηγή κοντά. Άρχισα να ρωτάω παντού αν μπορεί να υπάρχει καυτό νερό σε ποτάμι. Ρωτούσα συναδέλφους σε πανεπιστήμια, φίλους και γνωστούς, λέει, όλοι μου έλεγαν όχι. Βλέπετε, τα ποτάμια που βράζουν γενικά συνδέονται με τα ηφαίστεια. Χρειάζεται μια ισχυρή πηγή θερμότητας για να παράγει μια τέτοια μεγάλη γεωθερμική δραστηριότητα, προσθέτει. Για να βρει απάντηση σε όλα αυτά, ο Αντρές ξεκίνησε για να ανακαλύψει το ποτάμι που βράζει. Και το βρήκε. Το μυστηριώδης ποτάμι έχει μήκος 4 μίλια και είναι τόσο ζεστό που βράζει. Το νερό ήταν τόσο θερμό που μπορούσε να ετοιμάσει κανείς τσάι. Βυθίζοντας το χέρι μου μέσα στο ποτάμι θα μπορούσα να πάθω έγκαυμα τρίτου βαθμού σε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο, δήλωσε ο Αντρές στο TED.com. Μια πτώση μέσα σε αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο, συμπληρώνει και δίνει τη δική του εξήγηση στο φαινόμενο. Όπως έχουμε εμείς ζεστό αίμα να τρέχει στις φλέβες και στις αρτηρίες μας, έτσι και η γη έχει ζεστό νερό μέσα στις ρογμές της. Όταν κάτι δεν πάει καλά, αυτές έρχονται στην επιφάνεια και δημιουργούνται θερμές πηγές, όπως στην περίπτωσή μας που το ποτάμι βράζει, εξηγεί. Είδα ζώα να πέφτουν μέσα και το θέαμα ήταν σοκαριστικό. Όταν ξεβράζονταν, είχαν βράσει μέχρι και τα οστά τους, λέει με δέος ο Αντρές. Για κάποιο άγνωστο λόγο, ο ποταμός έχει ξεφύγει από οποιοδήποτε επιστημονικό έλεγχο. Ο Αντρές έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο για το ποτάμι με τίτλο «The Boiling River». Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του, ο Ρουζό καταβάλει προσπάθειες να σώσει το ποταμό. Το δάσος που το περιβάλλει έχει καταστραφεί από την υλοτομία και αν δεν ληφθούν μέτρα, η περιοχή θα εξαφανιστεί πλήρως. Στο μέσο του διδακτορικού μου συνειδητοποίησα πως το ποτάμι αυτό είναι ένα θαύμα της φύσης και αν δεν κάνουμε κάτι θα χαθεί, δήλωσε ο Ρουζό.